Λοιπόν, το μπιλιάρδο σας είναι γνωστό, και, αλλά σίγουρα οι περισσότεροι, αν δεν ασχολείστε με μπιλιάρδο, δεν θα γνωρίζετε. Είναι ο Απόστολος Ιακωβάκης. Παίζω εγκλέζικο μπιλιάρδο. Παίζεις εγκλέζικο μπιλιάρδο, έτσι. Ναι, ναι. Είναι ο Σταμάτης Ιακωβάκης, έτσι, που παίζει σε μεγάλο κομπετήσιο εδώ. Τι έγινε, κέρδισε εδώ? Ναι, έχω κερδίσει μερικές φορές. Τι σας δίνουν, κύπελα ή λεφτά? Κύπελα και λεφτά. Πόσα είναι τα λεφτά? Δεν είναι πολλά λεφτά. Αλλά είναι... Μερικές φορές είναι $200, 5.000, 1.000 δολάρια. Λοιπόν, αντί να βλέπετε τον μπιλιάρδο, ας δούμε και τον ίδιο το Σταμάτη. Για να δούμε. Για προς τα δω, κύριε Σταμάτη, να έχει περισσότερο φως. Ωραίος. Ο Σταμάτης ο Ιακωβάκης. Από πού είσαι, Σταμάτιος? Από τη Μελβούρνη, Αυστραλία. Μελβούρνη. Ναι. Και στα Τρίκαλα? Πυργητό. Πυργητό Τρικάλων. Θυμάσαι κανέναν εκεί πέρα? Όχι. Πήγε σχολείο. Πήγε σχολείο στο Πυργητό? Όχι. Δεν πήγε. Ήμουνα 5 χρονών. Και δεν πήγε καθόλου ούτε νήπια, τίποτα? Να, δεν νομίζω. Τώρα εδώ. 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 Έχουμε το τυπογραφείο Χέλλας, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και τα μπιλιάρδα. Άλλο. Α, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ο γιος του γνωστού Δημήτρη Ακουβάκη. Ναι, εντάξει, είπαμε, του Δημάρχου Δημήτρη Ακουβάκη. Η δουλειά είναι για δούλους. Εδώ τι κάνει, σχεδιάζουμε κάρτες και τέτοια? Ναι, ναι. Μπράβο. Και είναι το εργοστάσιο τυπώματος, είναι δικό σου, έτσι? Ακριβώς, ναι. Έγινε στα μάτια. Κωνσταντίνε, εσύ τι έγινε? Δεν είσαι γιος του ιδιοκτήτη, αλλά είσαι γραφίστας εκεί. Τι κάνεις, γράφιξ? Και ήρθες πρόσφατα από Ελλάδα, εσύ? Ναι. Λοιπόν. Πρόσφατα. Τώρα δεν γύρισες από την Ελλάδα? Όχι, ρε. Πού πήγε η Βίκη? Έφυγε η Βίκη, λοιπόν. Έφυγε. Εντάξει. Να και ο δάσκαλος των παιδιών. Ναι, ναι. Βασίλης Μανάκας. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά που μπορούσα να φανταστείς. Ποιος? Στην Ελληνομάθεια. Εδώ ή στα Τρίκαλα? Και στα Τρίκαλα, αλλά και εδώ στη Μελβούρνη. Στον Άγιο Βασίλη πήγαιναν τα παιδιά. Βασίλης Μανάκας. Ναι. Έχουμε άλλο βίντεο, ναι, σένα? Ναι, ναι. Στον Άγιο Βασίλη του Μπράνσουικ. Στον Άγιο Βασίλη. Έκανες δάσκαλος εδώ? Έκανα λίγο. Τους έκανα ελληνικά. My God. Τους έκανα και παρέλαση και τα λοιπά. Τα παιδιά έχουν. Δεν ξέρω, ήταν καλός δάσκαλος στα μάτια. Σοβαρές ελληνικές ρίζες. Μπράβο. Και τώρα, εντάξει, εσύ εκπαιδευτικός είσαι, δεν έχεις πρόβλημα. Και τώρα στην Αυστραλία, έτσι, Βασιλάκη? Εδώ είμαστε τώρα και... Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τα πράγματα θα πάνε μια χαρά. Αν και εδώ και στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα θα πάει ακόμα καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στη Μελβούρνη. Είμαστε 3 Ιουνίου. Και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Να είμαστε καλά. Πώς έχει μείνει σήμερα, 3 Ιουνίου, είπαμε, έτσι. Okay. Γεια σου, Βασίλη. Βασίλης Μανάκας, είπαμε. Εκπαιδευτικός, καθηγητής σωματικής αγωγής. Και μπλέξαμε στα τυπογραφεία εδώ που τους είχε μαθητές του.